Ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start και στον Σπύρο Ζηνιάτη, ανακοίνωσε πως την Δευτέρα θα καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους η Κέρκυρα πρέπει να ενταχθεί στην τροπολογία που κατέθεσαν οι άλλοι τρεις βουλευτές των Ιωνίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση των δομών υγείας. Ο βουλευτής μάλιστα τόνισε πως ευνηδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε την ένταξη της Λευκάδας στην τροπολογία, καθώς η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από τους γαλάζιους βουλευτές της Κεφαλονιάς και Τζακίνθου, λόγω των πληγών που άφησε όμως υγειακός κυκλώνας Ιαννός. Και εγώ ευνηδιάστηκα, καταθέτω τη Δευτέρα ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους και η Κέρκυρα, εφόσον τα άλλα τρία νησιά έχουν ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς άγονης Α, να ενταχθεί και το νησί μας. Καταθέτω λοιπόν ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων και θα το προαναγγέλω σήμερα από το... Την έχω ήδη έτοιμη γραμμένη την ερώτηση, αλλά θα κατατεθεί λόγω του ότι η κατάσταση σήμερα, όπως ξέρετε, είναι ιδιάζουσα, ναι, λόγω της πρότασης Μομφής. Σταματάνε οι εργασίες της Βουλής για τρεις μέρες. Μάλιστα αύριο το απόγευμα εγώ θα μιλήσω στη Βουλή στο πλαίσιο της πρότασης Μομφής. Τη Δευτέρα λοιπόν που επαναλειτουργεί με τη συνήθη διαδικασία η Βουλή των Ελλήνων, καταθέτω ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κύριο Κικίλια, ουσιαστικά διαμαρτυρόμενος για ποιο λόγο τα Ιόνια νησιά δεν ενετάχθησαν στο ίδιο πλαίσιο. Ως μια ολότητα. Μάλιστα. Παναλαμβάνω ότι οι διαφορές δεν είναι μεγάλες μεταξύ άγονης Α. Ό,τι και αν είναι όμως, κύριε Βουλευτά, ό,τι και αν είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση και μόνον συμβολικά, κύριε Ζηνιάτη, θα έπρεπε, αφού μπήκανε τα τρία νησιά, να έμπαινε και το τέταρτο. Λοιπόν, είναι μια λάθος κίνηση αυτή. Και γι' αυτό καταθέτω τη Δευτέρα ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.